ημέρα δοξασμού, αδελφοί μου αγαπητοί χριστιανοί, του Αγίου Τριαδικού ονόματος του Θεού. Ευχαριστούμε την Παναγία Τριάδα που μας επέτρεψε για άλλη μια Κυριακή να δοξολογήσουμε τον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε για όσα μας χάρισε, να τον ευχαριστήσουμε για όσα μας λείπουν, διότι δεν μας κάνουν καλό για αυτό μας τα λείπουν. Να τον ευχαριστήσουμε για όσα δεν θα μας δώσει ποτέ, γιατί Εκείνος μας αγαπά και μας προφυλάσσει από τις κακοτοπιές. Κάθε αγαθός πατέρας θέλει να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα, θέλει να τα βλέπει να έχουν αρετές, να έχουν αξίες, να έχουν ιδέες, να έχουν αγαθά να τα υπηρετούν. Κι όμως, ο μόνος αγαθός επιγής που υπήρξε στην ιστορία, υπάρχει σήμερα και θα υπάρχει για πάντα και υπήρχε πριν από εμάς, για εμάς όλους, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Και θα κάνουμε ερμηνεία σήμερα στον Απόστολο, γιατί τα αποστολικά αναγνώσματα είναι δύσκολα σε νόημα και επειδή τα ψάχνουμε καμία φορά δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέει ο Απόστολος. Τους λέει αδελφοί μου, αγαπητοί, δηλαδή άνθρωποι δικοί μου, αίμα μου, συγγένειά μου πνευματική, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, είστε δικοί μου και ενδιαφέρον για εσάς. Πρέπει να ξέρετε πως το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ δεν προέρχεται από άνθρωπο. Ποιος έδωσε το Ευαγγέλιο? Ποιος είναι σωστότερο το Ευαγγέλιο, το περιεχόμενο του Ιερού Ευαγγελίου? Αυτό το θείο και ευλογημένο περιεχόμενο είναι ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός, ο Κύριος Ιησούς. Το Ευαγγέλιο δεν είναι τα βιβλία. Όλο δε μάλλον δεν είναι 12 τα Ευαγγέλια. Μην ακούω αυτό το πράγμα, πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Και να λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι είναι 12. Ντροπή μας. Ντροπή πνευματική είναι 4 Ευαγγέλια. Του Μάρκου πρώτο. Αλλά η Εκκλησία προτάσσει το βιβλίο της Καινής Διαθήκης των Ματθαίων. Του Μάρκου, του Ματθαίου, του Λουκά και του Ιωάννου. Είναι οι 4 Απόστολοι και Ευαγγελιστές, οι 2 από τους 12 και οι 2 από τους υπόλοιπους Αποστόλους. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Δηλαδή, η χαρούμενη αγγελία είναι ότι έστειλε ο Θεός τον Υιό Του στη γη να σαρκωθεί για εμάς. Σάρκωση στην ιστορία του ανθρώπου με σωτήριο νόημα όπως είναι του Χριστού δεν υπάρχει άλλη. Δεν προέρχεται από άνθρωπο. Αλλού στην ίδια επιστολή λέει, αν έρθει άλλος και σας πει άλλο από αυτό το Ευαγγέλιο που σας δίδαξα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανάθεμα έστω. Να έχει ανάθεμα. Ποιος δεν ακούει τον Λόγο του Θεού, έχει ανάθεμα μόνος του. Δεν τον αναθεματίζει ο Θεός. Δεν τον αναθεματίζει η Εκκλησία, αλλά τι είναι το ανάθεμα? Είναι αυτοαφορισμός. Με ρωτάνε καμία φορά, Πάτερ, λέει η Εκκλησία, δεν πρέπει να αφορήσει εκείνον τον άλλο τον τρίτο. Μα λέω, παιδιά, αυτοί είναι αφορισμένοι από μόνοι τους. Ποιος είναι αφορισμένος? Αυτός που δεν κοινωνάει 3 συνεχόμενες Κυριακές είναι αποκεκομένος από το σώμα της Εκκλησίας. Ξεχνάμε τον Χριστό, γι' αυτό φτάσαμε ως γένος Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων εδώ που φτάσαμε. Και θα μου πείτε, δεν υπάρχει σωτηρία? Υπάρχει. Και έχει όνομα και επώνυμο. Ο Ιησούς, το όνομα, το επώνυμο του Χριστός. Δεν αποκλείτανε. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος θέλουν ραντεβού. Ο Χριστός δεν θέλει.
έργο εκεί, που εκτιμήθη πολύ πρόσφατα, το 1953. Τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί στην κατοχή, γιατί μιλούσε ελεύθερα όπως πρέπει να μιλάει ο Ορθόδοξος κληρικός. Είναι ο πρώτος Ορθόδοξος ιεράρχης που μίλησε στην Αγγλία πριν 100 χρόνια από σήμερα. Και οι άνθρωποι τα έχασαν. Γιατί μέχρι τότε ακούγανε από τους Προτεστάντες πάστορες, δεν πρέπει να αμαρτάνετε, δεν πρέπει να ξεφεύγετε από το γάμο. Ηθικισμός του, ευσεβισμός. Ενώ ο Άγιος τι τους έλεγε απλά πράγματα. Η χάρη του Θεού είναι δωρεάν. Μας την έχει χαρίσει πάλι ο Χριστός. Αλλά θέλει κάτι για να έρθει σε εμάς. Θέλει κόπο. Δωρεάν είναι πλέον μόνο στα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν. Για εμάς θέλει κόπο πνευματικό να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού που είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, η ελπίδα στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι θαυμάσια και μεγάλη η πίστη μας. Ίσως δεν θα προλάβουμε να ερμηνεύσουμε όλο τον Απόστολο. Ας συνεχίσουμε λίγο, γιατί και εγώ ούτε το παρέλαβα. Είναι ο μόνος Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν γνώρισε τον Χριστό επί γης. Δεν είχε συνδεθεί μαζί του. Ούτε το διδάχτηκε από άνθρωπο. Δεν μου το είπε κανείς. Το έζησα, τους λέει, έχω εμπειρία. Αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός και για αυτή την αποκάλυψη στον Πάπα και σε κάθε Πάπα και σε κάθε άλλο και σε κάθε χριστιανό που θα μιλήσουμε. Πότε αποκαλύφθηκε στον Πάπα? Ο Πάπας πήγαινε με γράμματα της συναγωγής προς την Δαμασκό από τα Ιεροσόλυμα προς την Δαμασκό. Για να τι πήγαινε με γράμματα? Να σκοτώσει χριστιανούς. Όχι ο ίδιος. Πήγαινε να φανατίσει τους Ιουδαίους εναντίον των Χριστιανών. Και εκεί, στον δρόμο που πηγαίνει με τη συνοδεία του, γιατί ήταν, ξέρετε, μεγάλη μορφή του Ιουδαϊσμού ο Παύλος, ήξερε θαυμάσια γράμματα, ήταν Φαρισαίος, ήταν νομικός, μαθητής του Γαμαλιήλ, ήξερε τα πάντα για τον νόμο, κατά άνθρωπο. Δεν είχε γνωρίσει τον νομοτότη. Ενώ γνώριζε τον νομοθέτη, αυτόν που είχε θέσει τους νόμους και τους τηρούσε, δεν ήξερε ποιος εδόρισε τον νόμο. Και αυτός που δόρισε τον νόμο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πώς τον γνώρισε? Τον τυφώνει πάνω στον Θεό. Κάνει το φως του. Και ακούει μία φωνή. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Γιατί με κυνηγάς, Σαούλ, αφού δεν με ξέρεις ουσιαστικά, του λέει ο Κύριος. Και λέει ο Παύλος, πολύ απλά και ταπεινά, διότι έχασε το φως του. Έχασε τα πάντα. Τότε ο τυφλός ήταν περίγελος. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι και σήμερα. Ούτε ιδρύματα έχουμε να τους περιθάλψουν, ούτε τίποτα. Είμαστε σε αυτή κατάσταση. Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας σώσει. Και λέει ο Παύλος, ποιος είσαι Κύριε, ποιον διώχνω? Και δεν το έχω καταλάβει, πες μου ποιος είσαι. Ο Ιησούς Χριστός, όνου συνδιώτης. Είμαι ο Χριστός, ο Ιησούς, ο σωτήρας και ιδιωτής των ανθρώπων που εσύ κυνηγάς. Ο Παύλος μετανόησε αυτό στιγμή. Έσχισε το περιεχόμενο των γραμμάτων. Δεν τον ενδιαφέρει τι έλεγαν οι Ιουδαίοι. Γνώρισε τον Χριστό. Του αποκαλύφθηκε ο Ιησούς. Με αυτή τη ζέστη πηγαίνει και βρίσκει τον Ανανία τον Απόστολο. Τον κατηχεί ο Ανανίας. Τον βαπτίζει στο όνομα του Πατρός του Υιού του Πνεύματος, όπως είχαν λάβει την ενωρία του Υιού. Σ' αυτόν, λέω, ανήκει ο Παύλος. Συνεχίζει παρακάτω και λέει, ασφαλώς, έχετε ακούσει για τη διαδρομή μου όσο θέλω ανήκα στην Ιουδαϊκή θρησκεία, ότι καταδίωκα με πάθος την εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Το πάθος αυτό του Παύλου δεν έφυγε ποτέ. Απλά μεταμορφώθηκε. Άλλαξε. Εκεί που ήταν πάθος για δίωξη των χριστιανών, έγινε πάθος για να γίνουν περισσότεροι χριστιανοί. Και ενώ οι περισσότεροι από τους Αποστόλους γυρόφερναν την Αντιόχεια, την Ιερουσαλήμ, γύρω-γύρω την περιοχή, μέχρι την Μικρά Ασία, όπως αναπάνε, ο Παύλος
σίγουρα μέχρι την σημερινή Ρώμη. Σίγουρα έφτασε. Υπάρχει περίπτωση να πήγε και στην Ισπανία, διότι τους λέει ότι θέλω να κατευθυνθώ στην Ισπανία. Αλλά αυτό δεν είναι διακριβωμένο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Παύλος όπου πήγαινε γίνεται Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο και αναστάτη. Γίνεται για την ελπίδα του Θεού στον κόσμο. Γίνεται την αγάπη του Ευαγγελίου. Γίνεται ότι το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Έχουμε εμείς πιθανότητες σήμερα να είμαστε μαθητές του Αποστόλου Παύλου? Είμαστε μαθητές του Παύλου, όχι γιατί είναι κάτι σημαντικό ο Παύλος, γιατί ο ίδιος λέει ότι είναι μαθητής εκείνου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είμαστε μαθητές και παιδιά του Παύλου. Και πώς θα γίνουμε καλύτεροι μαθητές? Οι καλοί μαθητές διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν. Και μελετούν και ξαναμελετούν. Διότι από το διάβασμα, τη μελέτη και τα γράμματα δεν έρχεσαι κανείς ποτέ. Αλλά όχι άθεα γράμματα που θέλουν σήμερα να μας εμβάλλουν, λέει ο Άγιος Κοσμάς Πεδρός. Αλλά ένθεα, γράμματα του Χριστού, γράμματα που τα περιέχει το Ευαγγέλιο. Τα παιδιά μας δυστυχώς σήμερα δεν θα καταλαβαίνουν, σήμερα ακόμη ίσως κάτι που καταλαβαίνουν. Σε 10 χρόνια που αφήνεσαν τα αρχαία, δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέμε εδώ. Άρα θα πρέπει να δώσουμε το ευαγγελικό μήνυμα πιο απλά, να το καταλάβουμε. Εμείς θα το λέμε και εσείς και εμείς θα το ζούμε, θα το ζείτε. Αν δεν ζούμε όπως λέει το Ευαγγέλιο και τα καλά μας τι λένε, θα ζούμε βίων τέλειων κατά το Ευαγγέλιο. Γιατί οι πρόγονοί σας και οι πρόγονοί μου ήσαν ευσεβείς. Έφεραν τα παιδιά τους που άγια κάνουν και τα φέρουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα από τη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτά τα παιδιά μπορούν να δουν τους αγγέλους μέσα στον ναό. Εμείς δεν βλέπουμε αγγέλους. Τι όμως βλέπουμε μπροστά μας? Η αμαρτία μας λέει ενώπιον του μυστηρίου Παναγιώτος. Είναι πάντα μπροστά μας η αμαρτία. Είναι σχολείο να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε. Τι θα κάνουμε βλέποντας τις αμαρτίες μας? Θα απελπιζόμεθα και θα αυτοκτονούμε και θα πάρουμε τη ζωή μας? Όχι. Θα διορθώνουμε μία-μία κάθε φορά. Και έτσι θα μπορούμε να πούμε του Χριστού στη ζωή μας. Αυτό που έλεγε ένας Άγιος που εκοιμήθη το 1056. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γιορτάζει κάθε χρόνο στις 12 του Οκτώβρη. Τι έγινε? Έλα εσύ που είσαι το φως του αληθινού. Έλα εσύ που είσαι η αιώνια ζωή. Έλα μέσα μου. Το έλεγε απλά, καρδιακά. Το ζούσε. Η πρώτη φανέρωση του Θείου Φωτός στη ζωή του έγινε, δεν γίνει μοναχός. Όταν ήταν λαϊκός, όταν δουλεύαν γιουργάκι, όπως λένε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και αυτό το παιδί 18 ετών είχε όραμα και εμπειρία του Χριστού Φωτός. Έζησε το Θεός ως το ζωή. Αδελφοί μου, έχουμε το Ευαγγέλιο που μας ευαγγελίστηκε ο Απόστολος Παύλος και οι υπόλοιποι μαθητές του Χριστού. Το έχουμε βιωμένο όμως το Ευαγγέλιο στις ζωές των Αγίων μέχρι σήμερα. Και αν μας αφήνουν, δεν με ενοχλεί, αφήστε. Και αν μας αφήνουν οι Άγιοι να ζούμε σήμερα, είναι επειδή υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν Άγιοι, θα διαλυθεί ο κόσμος, να το ξέρετε, το λέει το Ευαγγέλιο. Τότε θα σταματήσει ο κόσμος να υπάρχει. Όταν σταματήσουν, οι Άγιοι να προσέχουν. Και ευτυχώς ακόμη στην πατρίδα μας, πολλοί και ποικίλοι Άγιοι υπάρχουν και κάθε μέρα σχεδόν τελούνται το λιγότερο 100 θείες λειτουργίες του Άγιον Όρου στα μοναστήρια μας και στις εκκλησίες μας. Θεία Λειτουργία είναι το φως του Χριστού ανάμεσά μας, είναι η ελπίδα του μέλλοντός μας και πνευματικού. Όποιος λαός ξεχνά τις ρίζες και την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Και θα σας πω και κάτι για την επικαιρότητα που με λύπησε ιδιαίτερα. Περιέφεραν οι παλαιομερολογίτες που είναι σχισματικοί
ένα δεσπότη πάνω σε θρόνο. Και άνθρωποι το κορόιδευαν. Κοροϊδεύαμε ένα νεκρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε φτάσει σε εσχάτη πνευματική τερμάτωση. Όταν οι άνθρωποι μας πεθαίνουν, να το ράβουμε. Είναι στα χέρια του Θεού. Να μην λέτε τίποτα για νεκρό, για πεθαμένον άνθρωπο. Αφήστε το στα χέρια του Θεού να ησυχάσει. Το λέει η Γραφή. Ο αποθανόν δεν δικαίωται σε μαρτύρες. Από τη στιγμή που πεθαίνει και ύστερα, δεν έχει πλέον άλλη αμαρτία να κάνει. Άρα ο Θεός θα τον κρίνει από τις πρώτερες του αμαρτίες στη ζωή. Μη φοβάστε τις αμαρτίες. Να φοβάστε την αμετανοησία. Αδελφοί μου, να ζούμε έτσι όπως έλεγε το κάλετο μας το παραδοσιακό. Να ζούμε βίον τέλειο κατά το Ευαγγέλιο. Έχει διαποτίσει η πίστη μας την παράδοση, την ελληνική και την ορθόδοξη. Να μας σκεπάζει κάτι στο Θεό. Και ας ζούμε τέτοιο βίο ευαγγελικό με την χάρη του Χριστού.